αυτά τα δεδομένα. Ήταν προσωπική του επιλογή, ήταν στην ευχέρειά του και προχώρησε. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Μάλιστα. Ναι. Γιατί προχώρησε. Εμείς λέμε ότι, και θα συμφωνήσω με τον κύριο Στεφάνου, ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν είναι υποχρεωμένος να υιοθετήσει την νομική γνωμάτευση. Μάλιστα. Του Γενικού Εισαγγελέα. Δεν είναι υποχρεωμένος. Άρα... Θα μπορούσε να υπογράψει αυτήν την κανονιστική διάταξη της Βουλής. Γιατί λοιπόν έπραξε θα με αυτόν μπορούσε, τον τρόπο. Θα μπορούσε η εκτελεστική εξουσία, να καταθέσει σχετικό νομοσχέδιο ή κανονισμών πριν από την ψήφιση αυτής της πρότασης του Δημοκρατικού Συναγερμού, έχοντας υπόψη τις αιτιάσεις ή τις εστάσεις ή τις γνωματεύσεις της Γενικής Εισαγγελίας. Ναι, ήταν μια πολιτική απόφαση. Ωραία. Του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ωραία. Το αναφέρω με κάθε ειλικρίνεια και παρησία. Τι στόχο έχει αυτή η πολιτική και απόφαση. Ειλικρινά, και ειλικρινά, όσον αφορά το θέμα του Δημοκρατικού Συναγερμού, εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Ναι. Προερχόμαστε από το ίδιο κόμμα, μαζί στο Δημοκρατικό Συναγερμό. Όμως, αυτό το οποίο έγινε όσον αφορά το ΑΚΕΛ, το οποίο όντως, παρά το γεγονός ότι είχε κάποιες αιτιάσεις όσον αφορά το θέμα της πρότασης του Δημοκρατικού Συναγερμού, όμως αναφερόμενον το ΑΚΕΛ ότι εάν είναι αυτό το θέμα ένα γεγονός για να επαναρχίσουν οι συνομιλίες, θα ψηφίσω έκανε αυτή την πρόταση νόμου ναι, και έκανε αυτή την υπέρβαση και μπράβο τους και χαιρόμαστε. Μα τους κρεμάτε. Τους κρέμασε και ο πρόεδρος, το θέμα αυτό ακριβώς είναι εκτιμητέο από το Δημοκρατικό Συναγερμό. Θα έλεγα ναι, ότι ήταν μια λαθασμένη πολιτική συμπεριφορά έναντι του ΑΚΕΛ η αναφορά του Πρόεδρου στο ανώτατο δικαστήριο. Συγγνώμη, εδώ έχει επιδείξει πολιτικό θάρρος ο κύριος Όχι, Γεωργίου. Εγώ θα ήθελα να το σημειώσω το αυτό. Συγγνώμη, το σχολιάσετε. Εγώ πάντοτε λέω ότι ο κύριος Γεωργίου πράγματι, πολλές φορές πράγματι, το είναι ειλικρινής και ναι. λέει τα πράγματα. Είσαι και εγώ το συγχαίρω γιατί ήταν πολύ ειλικρινής. Βέβαια, ναι, η τοποθέτηση ήταν φοβερά ειλικρινής.